Τροχιάς. Μέχρι 5.000 ευρώ το πρόστιμο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι για διαβούλευση από το Σεπτέμβριο του 2022. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων με την αστυνομία, ενημερώθηκε και βρίσκεται πάλι για διαβούλευση και σχόλια από το κοινό. Προβλέπει αυτή τη ρήτρα μέχρι 5.000, ναι. Διότι δυστυχώς αυτά τα επεισόδια αυξάνονται, πρέπει να τεθεί ένα τέλος. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να απαγορεύει κάποιον να σταθμεύει εκεί που σταθμεύει, έτσι δεν είναι, Υπουργέ? Κοιτάξτε, γιατί βλέπουμε, που... να σας διακόψω, βλέπουμε και πολλά βίντεο στο Facebook που κυκλοφορούν και στο Twitter, σε συγκεκριμένα groups, τα οποία είναι, αν μη τι άλλο, σαν να το διασκεδάζουν κιόλας οι άνθρωποι εκεί. Παρκάρουν μπροστά από την κάμερα και πίνουν καφέ. Ναι, αυτοί δυστυχώς αυτά κάνουν. Η παρεμπόδιση του έργου ενός αστυνομικού είναι καταδικάζεται ποινικά, ενώ για αυτούς τους ιδιώτες χειριστές της φωτοεπεσήμανσης δεν καλύπτεται από την νομοθεσία, γι' αυτό και αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Μάλιστα. Στέλνει μήνυμα ένας τηλεθεατής και ρωτάει αν γνωρίζετε, διότι στην αρμοδιότητά σας είναι και τα έργα, τι γίνεται με την οδό Τσερίου. Είναι 1000 κομμάτια, πολύ μεγάλη δυσφορία στον κόσμο εκεί. Έχετε να μας πείτε κάτι, να πείτε κάτι στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Οδό Τσερίου εργάζονται στα δημόσια έργα να ολοκληρώσουν τα σχέδια. Προγραμματίζεται για έναξη προσφορών το αργότερο Ιανουάριο του 2024. Ελπίζουμε και πιο γρήγορα. Αλλά έχουμε δεσμευτεί για Ιανουάριο του 2024 να ζητηθούν προσφορές. Μάλιστα, άρα έχει ταλαιπωρία ακόμα. Άλλο ένα χρόνο τουλάχιστον. Και περισσότερο, όσο μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, θα υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία δυστυχώς του κοινού. Ναι, πολύ κρίμα. Και τέλος, πριν σας αποδεσμεύσουμε, άλλη ερώτηση τηλεθεατή. Φαίνεται ότι έρχονται ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Ευρώπη. Εμάς τα αεροδρόμια μας είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων? Εντάξει, οι καθυστερήσεις έχουν διάφορες δικαιολογίες, γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Κάποτε είναι καιρικές συνθήκες, κάποτε είναι τα αεροπλάνα, αναπρογραμματισμός του προγράμματος των αεροσκαφών. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε να μην έχουμε, διότι ξυπακούει μεγάλη ταλαιπωρία του κοινού και δεν είναι κάτι το ευχάριστο. Ωραία. Αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Μάλιστα. Δυστυχώς. Και κλείνοντας, τα φώτα στις Χαλεπιανές, λέει ένας άλλος, μπήκαν για να αποσυμφορήσουν την κίνηση και φαίνεται ότι μόνο αυτό δεν κάνουν. Υπάρχουν τεράστιες ουρές. Έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα, Υπουργέ. Έχασα το πρώτο μέρος της ερώτησης, κύριε. Τα φώτα τροχέα στις Χαλεπιανές, στο highway, στο ύψος των Χαλεπιανών, εκτός highway, μπήκαν για να αποσυμφορήσουν και να ρυθμίσουν την κίνηση. Αλλά οι ουρές είναι τεράστιες. Η συμφόρηση είναι ένα έμφραγμα εκεί. Εντάξει, δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό. Θα το κοιτάξω με το τμήμα δημοσίων έργων να δω αν έχουν αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου και να επανέλθω. Ωραία, θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Απαντάμε και στα δικά σας.